Άγιος Δήμαρχος της Ερήμου. Μάλιστα. Ονομάζομαι καταρχήν Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου. Ήμουν πρώην κοινοταρχής για 10 χρόνια. Εργαζόμουν και αφιπρέτησα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Είμαι οικογενειάρχης με 4 κόρες παντρεμένες και 8 εγγόνια. Και έχω σπουδάσει γεωπονία και οικονομικά στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι ο λύης. Και είναι και ο πρώτος δήμαρχος φυσικά της Ερήμου. Εβιώσατε τότε τη μετεξέλιξη της κοινότητας σε Δήμο. Πείτε μας λίγα πράγματα, πώς έγινε η μετεξέλιξη. Σίγουρα η μετεξέλιξη που ήταν μια ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου αλλά και με ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο του 2011 και με ποσοστό 80% αποφάσισε ο Τσεριώδης ο κάτοικος ότι θέλει να γίνει το Τσέρι Δημαρχείο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, είναι μια σημαντική αναβάθμιση για το Τσέρι, διότι σίγουρα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη σε πάρα πολλούς τομείς και μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες μας. Όλα αυτά φυσικά συνεπάγονται με την οργάνωση του Δήμου, με την οργάνωση υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άμεσα, ποιοτικά, ποσοτικά στο Δημότη. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται από τις εγκρίσεις προϋπολογισμών και από τις εγκρίσεις θέσεων. Εδώ είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Πιστεύω οι αρμόδιοι του κράτους θα δουν το θέμα αυτό, ειδικά με τους νεοσύστατους δήμους, ότι σκοπός, εφόσον εγκριθήκαμε να γίνουμε δήμοι, πρέπει να μας βοηθήσουν να στελεχωθούμε σωστά με το αναγκαίο προσωπικό για να μπορούμε να λειτουργούν. Πιστεύω όλοι οι νέοι δήμοι έχουν ζητήσει το ελάχιστο σε θέσεις και οφείλουν να μας τις εγκρίνουν. Διότι διαφορετικά θα ψηλώσουμε τα χέρια πάνω και θα πούμε δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το δημότη μας. Πιστεύω ότι πρέπει άμεσα, σύντομα, να δουν αυτό το θέμα θετικά, γιατί δεν γίνεται να μην δοθούν οι απαραίτητες θέσεις για τους νεοσύστατους δήμους να λειτουργούν σωστά και αποδοτικά. Αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νεοσύστατου Δήμου είναι η στελέχωση. Βεβαίως είναι η στελέχωση, διότι ξεκινήσαμε από κοινοτικά συμβούλια. Εγκρίνα μας υπήρχε κάποιο προσωπικό, το οποίο υφίστατο προηγουμένως, το οποίο είναι, έχουμε πολύ καλό προσωπικό. Αλλά δεν γνωρίζει, λόγω χάρη, το τεχνικό τμήμα. Πρέπει να δημιουργήσει το κυριότερο το τεχνικό τμήμα. Εδώ έχουμε γύρω στις 250 με 300 αιτήσεις για άδειες οικοδομών και διαχωρισμούς οικοπαίδων. Δεν έχουμε τεχνικό τμήμα δικό μας. Προς το παρόν, το τεχνικό κομμάτι το επεξεργάζεται η επαρχιακή διοίκηση. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε προσωπικό για να μπορέσει να φέρει εις πέρας την υλοποίηση αυτών των αδειών. Διότι δεν έχουμε, έχουμε όλους και όλους τέσσερα άτομα γραφειακών προσωπικών. Αλλά ήμουν ένας Δήμος τώρα να στελεχώνεται με 4 άτομα. Να πιαστώ το θέμα των αδειών οικοδομής και θέλω να μου πείτε το Τσέρι ως προάστιο. Είναι ένα από τα προάστια Λευκωσίας. Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα κάποιου στο να έρθει να δημιουργήσει το Τσέρι. Εντάξει, το Τσέρι έχει ένα πολύ καλό κλίμα. Είναι πολύ πολύ κοντά στη Λευκωσία. Είναι χώρος σχετικά ήσυχος που μπορεί να κατοικήσει και αυτός θα είναι ο σκοπός μας, δηλαδή να είναι να μπορεί εδώ να αναπτυχθεί η ιδιοκατοίκηση, να έρθει νέος κόσμος να κατοικεί γιατί θα υπάρχει ησυχία, ηρεμία και να μην έχει την ένταση της πόλης. Αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα το οποίο
θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες που να μπορεί ο κόσμος που θα έρχεται να νιώθει άνετα και να νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, ησυχία, να μην υπάρχουν οχληρίες, όλα αυτά, περιβάλλον, βελτίωση του περιβάλλοντος, καθαριότητα, όλα αυτά αποσκοπούμε στο να κάνουμε μια, το Τσέρι, μια πραγματική πόλη, κυρίως καθαρή, με ωραίο περιβάλλον και ήσυχη. Πόσους κατοίκους έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή? Κύριο στις 8.000 κατοίκους έχει σήμερα το Τσέρι, διότι έγινε απογραφή το 2011, όταν άρχισε, εντάξει, άρχισε νωρίς, τελείωσε το 2011, πότε τελείωσε, γύρω στις 7 και κάτι, υπολογίζομαι γύρω στις 8. Μας και ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός κτισήματος νέων κατοικιών? Ο ρυθμός ανάπτυξης, παρόλη την κρίση που έχουμε, το Τσέρι ειδικά, μαζί με το Γέρι, είχαμε το 60 με 70% ανάπτυξη της επαρχίας Λευκωσίας. Δηλαδή, γι' αυτό γεννήκαμε και δήμοι δύο αυτές τις κοινότητες, διότι έχουμε φοβερή ανάπτυξη. Μπορώ να σας πω ότι το 2008-2009 είχαμε γύρω στις 200 νέες αιτήσεις. Σήμερα, παρόλη την κρίση, έρχονται πάρα πολλές. Σε δύο μήνες πήραμε 50 νέες αιτήσεις αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπαίδου. Ναι. Να πούμε λίγο για την πολιτιστική κίνηση της κοινότητας και του Νίκη. Έχετε κάποιο προγραμματισμό για το θέμα των πολιτιστικών? Πώς το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, όπως και πριν, έτσι και τώρα έχουμε πολιτιστική επιτροπή. Σίγουρα σε αυτόν τον τομέα θέλουμε αναβάθμιση, θέλουμε να προσφέρουμε στον δημόσιο μας κάτι καλύτερο από ό,τι προσφέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτόν συνεπάγεται πιο συχνές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και πιο ποιοτικές. Θέλουμε σε αυτόν την επιτροπή, όπως και στις υπόλοιπες επιτροπές, να εμπλέξουμε και άτομα τα οποία έχουν γνώσεις περισσότερες ή εξειδικευμένες γνώσεις σε άλλες επιτροπές, για να μπορούμε να φέρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ομόφωνα δεχτεί να φέρουμε μέσα άτομα, αυτό είναι ο σκοπός μας, τα οποία θα έχουν τη διάθεση να προσφέρουν για το Δήμο, για να μπορέσουμε και εμείς παράλληλα να προσφέρουμε το καλύτερο για τους δημότες μας. Μάλιστα. Τελειώνοντας, κύριε Δήμαρχε, την πρώτη γνωριμία, ο τελευταίος λόγος σε εσάς να ευχηθείτε στους δημότες του Τσερίου. Κοίταξε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημότες που με στήριξαν, αλλά και αυτούς που δεν με στήριξαν, και ότι σαν δήμαρχος, όπως απέδειξα έμπραχτα τα τελευταία 10 χρόνια που ήμουν κοινοτάρχης, με τον ίδιο αυτό θα συνεχίσω ανεξάρτητος και θα είμαι δήμαρχος όλων των δημοτών, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μας. Εδώ δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Είμαστε όλοι δημότες του Δήμου αυτού, έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Εγώ πάντοτε έτσι θα ενεργώ, γιατί έτσι νιώθω ανθρώπινα, φιλικά, προσιτά προς τον δημότη, και ο σκοπός μου είναι να επιλύω τα οποιαδήποτε υπάρχουν τα προβλήματα, πάντοτε στα πλαίσια τα νόμιμα, για να έχουμε, για να νιώθει ο πολίτης ότι ο δήμαρχος του θέλει και μπορεί να τον βοηθήσει. Αυτός θα είναι ο σκοπός μου. Και να είναι σίγουροι ότι θα εργαστώ σκληρά να οργανώσω τον Δήμο όσον εξαρτάται από μένα. Είπα και προηγουμένως, περιμένουμε το κράτος να μας εγκρίνει τις θέσεις που ζητούμε, για να έχουμε υπηρεσίες οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, να ξέρει ο κάτοικος ότι ζητά κάτι, να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα και ποιοτικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.